Η κλοπή των 23.500 ευρώ από ταχυδρομικό πράκτορα στο Αιγείο το Δεκέμβριο του 2017 είχε κινητοποιήσει, όπω ήταν φυσικό, τι αρμόδιε αρχέ. Ο γρυφο λύθηκε τελικά και ακολούθησαν συλλήψεις. Τα χρήματα εκλάπησαν από δύο δράστε που άνοιξαν σταθεμευμένο αυτοκίνητο και άρπαξαν την τσάντα με το ποσό. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρο δύο ανδρών ηλικία 46 και 42 ετών, αντίστοιχα τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ ο κατηγορούμενο στην ίδια υπόθεση είναι ένας επιπλέον άγνωστος δράστης. Ειδικότερα και όπως προέκυψε από τις έρευνες των αρχών, οι τρεις δράστες στις 4 Δεκεμβρίου 2017 μετέβησαν στο Αιγαίο με κλεμμένη μοτοσυκλέτα και με αυτοκίνητο όπου αφαίρεσαν αποσταθμευμένο αυτοκίνητο ταχυδρομικού πράκτορα μια τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 23.500 ευρώ που προορίζονταν για πληρωμή συντάξεων. Οι αστυνομικοί του Τμήματο Ασφαλεία Αιγελία διενήργησαν ενδεχελεί και μεθοδικέ έρευνε, κατά τι οποίε ταυτοποίησαν του δράστε και διακρύβωσαν πλήρω τη μεθοδολογία του. Επιπλέον, οι δράστε έχουν απασχολήσει κατά επανάληψη τα τελευταία έτη τι αστυνομικέ και δικαστικέ αρχέ με τη διάπραξη ομοιδών αδικημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο 42χρονο συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη τη οποία διέπραταν κλοπέ πολυτελών οικειών και ληστείε σε διάφορε περιοχέ τη Αττικής.